αυτή είναι η Φιλίππου. Εδώ βγαίνουμε Μεγάλο Αλεξάνδρου και πάμε να συναντήσουμε την Κάπα Ταλιαδούρη. Χιόνι αρκετό, οι δρόμοι καθαροί και μπράβο τους. ΔΕΗ και αρχίζουμε. Αυτοκίνητο του Δήμου ρίχνει αλάτι. Τα αυτοκίνητα τώρα που βρίσκονται δεξιά και αριστερά του δρόμου για να βγουν θα πρέπει να πάρουν ένα φτιάρι να καθαρίσουν το δρόμο μπροστά τους, το σημείο του χιονιού που εκεί θα πάει, που θα πήγαινε, δεν μπορούσε να μετακινηθεί αλλού όταν περνάνε τα αυτοκίνητα καθαρισμού. Δημαρχείο μπροστά μας, τα μανιτάρια εδώ. Δίπλα από το ρολόι είμαστε. Μαρκόπουλος. Πενλίδης. Εδώ οι τράπεζες. Εδώ δείτε, έχει μείνει χιόνι διότι κάποιοι είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους εδώ. Με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να τα αφαιρέσει το όχημα του Δήμου. Πολύ άνετα, παιδιά, μπορώ να πω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τουλάχιστον σε αυτά τα σημεία που είδαμε εμείς. Τώρα τι έγινε πιο πάνω, τι γίνεται μέσα στα σοκάκια και αν πέρασαν οχήματα να καθαρίσουν, αυτό δεν το ξέρουμε. Μάκης Ολατρίας και αμέσως μετά ραδιόφωνο.
καλά είναι να κάνουμε και μια βόλτα στην πόλη. Για να πάμε στη 13η Οκτωβρίου. Για να πάμε στη 13η Οκτωβρίου. Και όταν βλέπουμε ανοιχτός ο δρόμος, σε όλο το μήκος και πλάτος, κάθαρος ο δρόμος. Δείτε όμως τα οχήματα που είναι παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά του δρόμου, πρέπει να μετακινηθούν για να περάσει το όχημα, το ειδικό όχημα για να τα καθαρίσει. Να καθαρίσει τους δρόμους. Διαφορετικά θα μένουν τα χιόνια εκεί και για να ξεκινήσει κάποιος, τα λέγαμε και νωρίτερα, θα πρέπει να έχει ένα φτιάρι μαζί του. Ανοίξει το δρόμο. Βλέπουμε εδώ, είμαστε στο πρωινό μου, περάσαμε το τρίτο δημοτικό, το γυμναστήριο δίπλα μας, Σκλαβενίτης. Χρειάζεται περισσότερο. Επιστροφή. Δείτε όμορφες εικόνες. Το βλέπετε. Και θέσεις για πάρκινγκ αν χρειαστεί. Εδώ.
Μήπως είμαστε τυχεροί όμως. Μπροστά το ραδιόφωνο. Και βρέθηκε.